να ανοίξει παράθυρο εξόδου από τη λιτότητα, όπως το έχει περιγράψει ο κύριος Βαρουφάκης. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το τι θα συμβεί στο τέλος? Εγώ θα συμφωνήσω με την εκτίμηση που είχαν δώσει στη Γερμανία κάποιος οίκος, ότι υπάρχει 75% πιθανότητα να γίνει στο τέλος ένας συμβιβασμός. Άρα παίζει χαρτί η Ελλάδα τόσο και προεκλογικά, αλλά και τώρα. Βεβαίως, παίζει χαρτί και νομίζω έχει αρκετά δυνατά χαρτιά με το μέρος της, δεδομένου ότι κανένας δεν θέλει την Ελλάδα να φύγει από το ευρώ, γιατί αυτό θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για άλλες χώρες. Όπως βλέπετε, στην Ισπανία το Podemos είναι μπροστά τώρα. Στις εκλογές που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, μάλλον θα νικήσει. Τότε, εάν φύγει η Ελλάδα και η Ισπανία μπορεί να ακολουθήσει, οπότε το ευρώ πάει περίπατο. Άρα περνά τελικά στην Ευρώπη η αντίσταση, έτσι? Νομίζω σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Ναι. Με ένα χρέος το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Με μια λιτότητα η οποία πάει για 5 χρόνια. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έφερε τα αποτελέσματα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν επανέλαβε την εμπειρία της Ιρλανδίας. Στην Ιρλανδία έχουμε μέγιστη λιτότητα και μέγιστη μεταρρύθμιση. Στην Ελλάδα είχαμε μέγιστη λιτότητα και ελάχιστη μεταρρύθμιση. Και τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Ήταν υπάρχει εσωτερικό το πρόβλημα, λέτε, λοιπόν, δεν έγινε τα διαφορετική κουλτούρα. Διαφορετική κουλτούρα του ελληνικού λαού από ότι είναι η κουλτούρα της Ιρλανδίας. Ξέρετε, συνειρμικά ο Κύπριος διερωτάται αν θα μπορούσε να αντισταθεί κατά τον ίδιο τρόπο και η Κύπρος. Έχει δημιουργηθεί αυτό το ερώτημα, κύριε Παναγιώτα, αφού περνά από την Ελλάδα, γιατί να μην περάσει και από την Κύπρο? Και είναι φυσικό να δημιουργηθεί αυτή. Αλλά πιστεύω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η Κύπρος είναι διαφορετική. Η Κύπρος είναι κάτι μεταξύ Ελλάδας και Ιρλανδίας. Η Κύπρος επίσης δεν είναι τόσο σημαντική όσο η Ελλάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και επίσης στην Κύπρο έχουμε μέγιστη λιτότητα, αλλά έχουμε και μεσαίαν μέτριαν μεταρρύθμιση. Ενώ στην Ελλάδα η μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει. Και η Ελλάδα μετά από 5 χρόνια, ναι, δεν έφτασε εκεί που βρίσκεται η Κύπρος μετά από 2 χρόνια. Εσείς εκτιμάτε λοιπόν ότι θα υπάρξει συμβιβασμός. Αν δεν υπάρξει συμβιβασμός? Εγώ θα λέω ότι πιστεύω θα υπάρξει συμβιβασμός. Αυτή τη στιγμή και τα δύο μέρη, ναι, παίρνουν τις πιο ακραίες θέσεις, mm-hmm, για να έχουν περισσότερο διαπραγματευτική δύναμη και απόσταση να καλύψουν. Εάν δεν γίνει συμβιβασμός στο τέλος, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η έκδοση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, θα είναι η έκδοση της δραχμής, ναι, θα πάμε στη δραχμή, αλλά θα είναι πτώχευση, η Ελλάδα θα πάει σε πτώχευση, δεν θα πληρώσει όλο αυτό το χρέος που έχει, αλλά βέβαια θα αποκλειστεί από τις αγορές κεφαλαίου. Και ευχόμαστε αυτό να μην γίνει, διότι αυτό θα είναι καταστροφικό και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην Κύπρο? Επειδή είναι άλλοι δεσμοί, αντιλαμβάνεστε, και με τις τράπεζες, στο τραπεζικό σύστημα. Ναι, πιστεύω ότι θα έχει επιπτώσεις, αλλά όχι τόσο σημαντικές όσο θα είχε αν γινότανε πριν 2 χρόνια, όταν είχαμε και τις τράπεζες στην Ελλάδα και τις διάφορες συνδέσεις. Αλλά θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι θα έχουμε επιπτώσεις μέσω 2 άλλων καναλιών. Δηλαδή. Το ένα θα είναι η Ευρωζώνη. Το ευρώ. Τι θα συμβεί στο ευρώ θα μας επηρεάσει και εμάς, αν φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Το δεύτερο, μέσω των πολιτιστικών, εθνικών, θρησκευτικών και άλλων σχέσεων και εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα, θα μας επηρεάσει. Ναι. Θα πω ένα τελικό για αυτό το θέμα, είναι ότι εάν επιτύχει η κυβέρνηση της Ελλάδας σε αυτά που προσπαθεί να κάνει, νομίζω θα ωφεληθούμε και εμείς, ειδικά στο θέμα της ανάπτυξης. Γιατί χρειαζόμαστε κεφάλαια για ανάπτυξη στην Κύπρο. Και χρειαζόμαστε και κάποια χλάρωση. Εάν επιτύχει η Ελλάδα, ναι, θα βοηθηθούμε και εμείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να βγούμε έξω και να πούμε ότι καταγγέλνουμε το μνημόνιο και όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Γιατί κύριε Παναγιώτη, το λέτε αυτό? Εάν η Ελλάδα βγει κερδισμένη, δεν λέω και εγώ να το κάνουμε, αλλά εάν η Ελλάδα βγει κερδισμένη από αυτή την τακτική της αντίστασης, ας την πούμε έτσι, ναι, την αντιμνημονιακή στάση, ναι, γιατί το λέτε αυτό, να μην παραδειγματιζόμαστε εδώ και παίρνουμε θα αέρα? Θα σας πω. Διότι η Ελλάδα θα θεωρηθεί, όπως λένε στα αγγλικά ή στα λατινικά μάλλον, a sui generis case, δηλαδή ειδική περίπτωση. Η Ελλάδα έχει χρέος το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Μετά από 5 χρόνια λιτότητας δεν επέτυχε πολλά πράγματα. Στην Κύπρο το χρέος είναι βιώσιμο, ναι, είναι βιώσιμο, και μετά από 2 χρόνια έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος στην μεταρρύθμιση. Λέω όμως, μόνο που ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς, διαφορά, κύριε Παναγιώτη. Δεν έχει αντιληφθεί ακριβώς, ακόμη. Ακριβώς. Βελτίωση. Γι' αυτό χρειάζεται να τελειώσουμε με τις εκποιήσεις και με το νόμο περιφερειακότητος. Πρέπει να γίνει μια συμφωνία
κυβέρνηση της αντιπολίτευσης και να προχωρήσουμε προς να τελειώσει το μνημόνιο, να φύγει η Τρόικα, να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη της οικονομίας μας. Αλλά λέω, χρειαζόμαστε κεφάλαια, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Ο κόσμος έχει κατά κάποιον τρόπο. Τι να σας πω, πόσο καιρό να περιμένει. Θέλει ακριβώς να δει επανεκκίνηση της οικονομίας. Θέλει ανάπτυξη. Επιτέλους. Επιτέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου. Καλό βράδυ.